τη νύχτα μέρα έκαναν χθες βράδυ οι αστραπές που εμφανίστηκαν στο νυχτερινό ουρανό της Κύπρου. Το χαρακτηριστικό φαινόμενο ψες που παρατηρήθηκε από πολλές περιοχές του νησιού ήταν ουσιαστικά μια καταιγιδοφόρος δραστηριότητα, η οποία εκδηλωνόταν βόρεια του νησιού, παράλληλες περιοχές της Τουρκίας αλλά και πιο νότια, και ήταν εμφανής από αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα το εσωτερικό και τα ανατολικά. Είναι ουσιαστικά κέντρα χαμηλών πιέσεων που δημιουργούνται πέριξ του νησιού μας, που είναι αυτά μαζί σε συνδυασμό και με τη θερμική αστάθεια που θα μας δώσουν και τα φαινόμενα τα οποία θα έχουμε για αύριο, Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα στο νησί. Το εντυπωσιακό φαινόμενο, το οποίο κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών πολιτών που έσπευσαν να το απαθανατήσουν, θα συνεχιστεί και απόψε αλλά και αύριο το βράδυ. Ο καιρός αλλάζει τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις προγνώσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία μάλιστα εξέδωσε για αύριο κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Αναμένουμε κυρίως από το μεσημέρι και μετά, μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες, έντονη εκδήλωση αστάθειας, όπως φαίνεται, κυρίως ορεινά εσωτερικό καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να συνοδεύονται και από χαλάζι. Φαινόμενα τα οποία θα επικρατήσουν τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή. Οι κυριότερες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων είναι από τις 12 περίπου το μεσημέρι μέχρι και τις 5-6 το απόγευμα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνοδευτούν και με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Οι θερμοκρασίες να κυμαίνονται Σάββατο και Κυριακή γύρω στους 30 με 31 βαθμούς, οι οποίες είναι και πιο κάτω από τις μέσες τιμές. Με συννεφιές και κατατόπους βροχές θα είναι και η Δευτέρα.